Ευχαριστούμε θερμά για την προσέλευσή σας. Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, η οποία φιλοξενεί την εκδήλωση, οφείλει μια εξήγηση μετά τα όσα ακούστηκαν και θα ακούσουν. Η εταιρεία υπερασπίζεται αποκλειστικά, αποφασιστικά και αποτελεσματικά τη Μακεδονία. Δεν ασκεί πολιτική και δεν αναμειγνύεται στην πολιτική. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παραχωρεί τους χώρους της στον ανοιχτό ευπρεπή διάλογο. Αυτό πράττει σήμερα και βεβαίως το πράττει επιπλέον ως χρέος προς τον εκδότη Τάσο Κυριακίδη, ο οποίος κυκλοφορεί συνεχώς υπό την οικονομική κρίση μέχρι σήμερα. Όλες τις συλλογικές επιστημονικές μελέτες αρχείων της εταιρείας, οι οποίες αποτιμούν τομή στο μακεδονικό ζήτημα, τομή και στα βαλκανικά ζητήματα. Έχει, παρακαλώ, τον χώρο ανοιχτού διαλόγου έχει παραχωρήσει σε τρεις εκδηλώσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε δύο άλλα ανατρεπτικά μάλιστα αριστερά ρεύματα και στο δίκτυο 21 από την άλλη πλευρά. Επειδή ακούγονται πολιτικά, καταρχήν θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και τη συγκίνηση ότι εδώ μέσα υπάρχουν οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι υπηρέτησαν τη Θεσσαλονίκη όσο μπορούσαν και είναι ένα μέρος της νεότερης ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Τα βήματά μας διασταυρώνουν τα τελευταία 60 χρόνια. Προσωπικά χαιρετίζω τον Τάσο Θεοδωρίδη, διότι υπήρξε ο αντίπαλος του Σωτήρη Κούβελα κατά την πρώτη κάθοδο του ως υποψηφίου Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Τώρα, μετά 60 χρόνια στην πολιτική ως επαγγελματίας δημοσιογράφος και εκ των έντων, έχω ζήσει πάρα πολλά, θα περιοριστώ στο βιβλίο του. Επισημάνοντας απλώς ότι τον Κούβελα δεν το χώνευα και δεν ήθελα να το δω στα μάτια μου. Ναι, διότι ο Πενιέλης τα είπε κατηγητικά. Ήταν πρόεδρος του τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Είχε γίνει ο σεισμός και κάθε μέρα μας άλλαζε τα φώτα. Ανακοινώσεις στην κόντρα, ο Ισότολος μαζί με τον Τάσο. Λέω, άμα μου έρθεις σε δεξί ποδάρι, χάθηκες. Είχε υποστεί συντριπτική ήττα η Νέα Δημοκρατία. Ο Σωτήρης τότε προσεχώρησε και ήρθε ο μακαριστός Ευάγγελος Σαβέρο, αρχηγός, μόλις είχε αναλάβει, να την αναστηλώσει και μιλούσε από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Νησκή. Έβρεχε. Τρώμα. Συγγνώμη, ίσω με εκεί και εσύ. Σόπα, σύμπτωση. Λοιπόν, όλοι οι νησί ήταν εκεί. Και άλλοι νησί λένε τι θα ήταν. Μιλάει ο Αβέρο, ήταν και δημοφιλάστης. Κόσμος αρρωμένος στα πεζοδρόμια και είναι μια ομάδα, με λέει στα βλάχια, μου τρέχω, κοίτα εκεί. Είναι ένας, μια καβαρτή, ένας κομμένος και κάνει με την ομπρέλα. Βγήκε μια συμμορία, νέος, και έδινε τα συνθήματα. Του λέω,
τράβηζε, αυτός τραβάει. Ήταν ο Σωτήρης Κούβαλας. Επειδή ακούστηκαν και πολιτικά και ξανακάνει ο αναπληρωθεί ο κύριος Σταμάτης, ο Υπουργός Επικρατείας, εμείς θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εντάξει όλα αυτά, αλλά περιμένουμε όχι απλώς να παταχθούν, να συντριβούν όσοι προδιαφεύγουν και εκπληρώνουμε εμείς την ίδια τους. Είναι βέβαιο ότι καλύπτονται τα μεγάλα θετικά της οικονομίας, των μέσων μαζικής επικοινωνίας όλων των τηλεοπτικών σταθμών και όλων των μεγάλων εφημερίδων. Δεύτερον, ότι φοροδιαφεύγουν αυτοί που διαμαρτύρονται. Επιστήμονες, επαγγελματίες και μικρομεσαίοι κτλ. Τρίτον, έρευνες, αυτό κάνουμε. Έρευνες, παραπομπές, συζητήσεις, επιτροπές στη Βουλή, ένα χρόνο, η λίστα Λαγκάρντ. Και δεν ακούσαμε να έχει ερευνηθεί ένας από τους εκατοντάδες που έχει, μπορεί να έχει νόμιμα, αν έχει παράνομα και αφορολόγητα τις καταθέσεις στην ερευνητία. Και ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας είναι ψιός μου, ότι δεν μέχρι η πολιτική θα ανακαλύψουν το πρωτοπόρο Έλληνα. Αυτό λέμε. Ο πρωτοπόρος Έλληνας υπάρχει, είναι εδώ. Εκείνο που οφείλει η πολιτεία, το κράτος, είναι να τον αφήσει επιτέλους να προχωρήσει. Δεν θα τον εφεύρετε εσείς. Αυτό ακριβώς είπα, πρόεδρε. Δεν το είπες, θα τα λες πιο κατευθείαν. Θα του δώσω την ευκαιρία. Κάνε μου τη χάρη. Δεν θα όλα. Κάνε μου τη χάρη. Λοιπόν, περί διαγραμμάτων, σελίδα ευθέρως, σελίδα 163 με 164. Ένα προς ένα τα αίτια που μας οδήγησαν στην σημερινή κρίση, στην καταστροφή. Ένα προς ένα. Οι πολιτικές επιλογές και οι πολιτικές εφαρμογές. Δεν ξέρω πότε τα έγραψε αυτά ο Σωτήρης, πότε τα υποστήριζε. Εγώ ξέρω ότι η εφημερίδα Ελληνικός Βορράς τα έγραφε και τα υποστήριζε τότε και σκρίπτα μάνα. Και τότε μας καθίβριζαν. Ποια ήταν τα προσόντα που έβαλα. Μηχανικός ξέρει και τι είναι οι προδιαγραφές για έναν πολιτικό, δεν είναι να βγαίνει στα παράθυρα. Είναι να ξέρει, να μετράει, να σχεδιάζει, να κοστολογεί και επιπλέον απόφυτος της νομικής να αντιλαμβάνεται πώς λειτουργεί το κράτος, πώς λειτουργεί ο νόμος, πότε χρειάζεται και πότε δεν χρειάζεται ο νόμος.